Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σε όλου! Βασίλη, Μπιλ εδώ και πάλι. Κάθε μέρα εδώ σταθερά. Παρόλη την αρκετή, να μην πω, υπερβολική ζέστη που έχουμε, πραγματικά δηλαδή είναι μία από τι πιο ζεστές μέρε μέχρι στιγμή του καλοκαιριού, του Ιουνίου. Είναι πραγματικά για θάλασσα δηλαδή αυτό ο καιρό, ή για βουνό, κάπου να πάρουμε δροσιά τέλο πάντων. Όμως ε, εδώ πέρα σταθερά, πιστά, στο καθημερινό μας ραντεβού βρίσκομαι και πάλι για να μοιραστώ μία γνώση ακόμα, ένα βιντεάκι ακόμα μαζί σας, φίλες και φίλοι. Ε, αν θυμάστε πριν κάποιες βδομάδες νομίζω, όχι μέρες βδομάδες, ε, είχα, είχα πραγματοποιήσει ένα βιντεάκι με αρκετό ενδιαφέρον Όλοι δείξατε δηλαδή έτσι σημασία σε αυτό το βίντεο και αρκετά σχόλια είχα δει, το παρακολουθήσατε αρκετά, με τον μικρό Ρώσο Μπόρις, τον Μπόρις Κυπριάνοβιτσε. Πλέον βέβαια δεν είναι παιδί, είναι μεγάλος άντρας και πρόκειται για ένα άτομο, ίντιγκο όπως αναφέρεται, ...που θυμάται όπως λέγεται και όπως και ο ίδιος ισχυρίζεται αν ισχύει όλο αυτό... ...θυμάται προηγούμενες ζωές και θυμάται ότι σε μία από τις προηγούμενες αυτές ζωές... ...ήταν στον Άρη όπως μας λέει και μας αναφέρει και κάποια πράγματα... ...για τις πυραμίδες της Αιγύπτου, συγκεκριμένα για τη Σφίγγα, μας λέει ότι... Στο πίσω μέρος, λέει, κάπου εκεί που βρίσκεται ας πούμε το αυτή τη, υπάρχει ένας μηχανισμός, ο οποίος μηχανισμός, αν ξεκλειδώσει, θα αποκαλυφθούν πολλά μυστήρια. Πολλά μυστήρια για την ίδια τη σφίγγα και όπως λέει, μα αφήνει έτσι ένα περίεργο και αόριστο νόημα ότι θα αλλάξει η ανθρώπινη ζωή. Αυτό δεν μπορεί να γίνει τόσο εύκολα βέβαια, κατανοητό τι εννοεί. Σίγουρα όμως λέει ότι θα αποκαλυφθούν μυστήρια της ίδια της Φίγκας. Σήμερα θα ταξιδέψουμε για ακόμα μια φορά εκεί στις πυραμίδες να δούμε τα ιδιαίτερα και μυστήρια που, που κρύβονται εφόσον όπως μας αναφέρει μια πηγή προδόθηκε στην εντός ή εκτός εισαγωγικών το μυστικό της Μεγάλης Πυραμίδας όταν στην κορυφή της ανέβηκε ο Σερ Ζήμενς. Υπάρχουν λοιπόν πολλά μυστήρια φίλες και φίλοι που σχετίζονται με τη μεγάλη πυραμίδα της Γίζας, Αλλά υπάρχει ένα πεδίο που οι ερευνητές δεν μπορούν να εξηγήσουν. Γιατί από τη μεγάλη πυραμίδα, μία από τις πιο ακριβείς αρχές δομές στην επιφάνεια του πλανήτη, λείπει η κορυφή της ή τουλάχιστον ένα κομμάτι της κορυφής της. Μια ενδιαφέρουσα ιστορία που συνδέεται άμεσα με την κορυφή της πυραμίδας έχει να κάνει με την επίσκεψη του Σερ Βίλιαμ Ζήμενς ε, ο οποίος έζησε από το 1823 έως το 1883, πάνε πάρα πολλά χρόνια δηλαδή ε, και έχουμε μια αναφορά σε αυτό το πρόσωπο, σε αυτόν τον ερευνητή από τη βρετανική εφημερίδα Express UK καθώς και από το βιβλίο The Giza Power Plant Technologies of Ancient Egypt του Christopher Dunn. Όταν ο βρετανογερμανός, μηχανικός, μεταλλουργός και εφευρέτης Sir Siemens ανέβηκε στην κορυφή της Μεγάλης Πυραμίδας συνέβη κάτι απρόσμενο, κάτι πάρα πολύ περίεργο βίωσε ένα παράξενο ενεργειακό φαινόμενο. Μετά λοιπόν από ένα κοπιαστικό σκαρφάλωμα έφτασε στο πλάτομα της κορυφής με τους οδηγούς του, έλαβε στην κυριολεξία ένα ηλεκτρικό σοκ καθώς προσπάθησε να πιει από ένα μπουκάλι κρασί που είχε μαζί του. Δεδομένου τώρα ότι ο Ζήμενς ήταν επιστήμονας, Λέγεται ότι είχε τυλίξει γύρω από το μπουκάλι μία βρεγμένη εφημερίδα μετατρέποντάς το σε βάζο Λέιντεν, δηλαδή σε έναν πρόημο πυκνοτή. Καθώς ο Ζήμενς κρατούσε το μπουκάλι πάνω από το κεφάλι του, αυτό φορτίστηκε με ηλεκτρική ενέργεια. Λέγεται ότι ακόμη και από το μπουκάλι εκπέμπονταν σπινθύρες, όπως το ακούτε. Οι Άραβε οδηγοί που συνοδεύουν τον Zimmens φοβήθηκαν γιατί θεώρησαν ότι οι Βρετανοί επιστήμονε εκτελούσαν μια μορφή μαγία και συνέβαιναν όλα αυτά. Με το σκεπτικό αυτό προσπάθησαν να συλλάβουν έναν από τους συντρόφους του Ζήμενς. Βλέποντας τι συμβαίνει, ο Ζήμενς έτεινε την φιάλη προς τον Άραβα οδηγό, ο οποίος δέχτηκε άμεσα ένα ισχυρό ηλεκτρικό σοκ που τον πέταξε στο έδαφος. Τι είδους φαινόμενο θα μπορούσε δηλαδή να παράγει κάτι τέτοιο στην κορυφή της πυραμίδας. Τι ήταν στην κορυφή της μεγάλης πυραμίδας τελικά. Όταν μια πυραμίδα χτίζεται, το καπάκι, το capstone όπως το λένε οι ξένοι, ή η πέτρα κορυφής είναι το τελευταίο πράγμα που οι οικοδόμοι τοποθετούν στη δομή. Το επιστέγασμα αυτό είναι βασικά ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της πυραμίδας. Είναι άραγε πιθανό ότι η κεφαλή της μεγάλης πυραμίδας να ήταν πάντα απούσα όπως προτείνουν ισχυρίζονται κάποιοι ειδικοί. Μάλλον είναι πολύ απίθανο εάν ρίξετε μια ματιά στα γενικά χαρακτηριστικά και την ομορφιά της μεγάλης πυραμίδας. Ο αρχαίος αρχιτέκτονας της πυραμίδας και η οικοδόμη του δεν μπορεί, φίλε και φίλοι, να είχαν αφήσει την πυραμίδα ατελείωτη. Η μεγάλη πυραμίδα μαζί με τα αρχικά τεμάχια επίστρωσης λευκού ασβεστόλιθου και τη στερημένη κορυφή της θα είχε επιπλέον άλλα εννέα ολόκληρα μέτρα ύψους περίπου. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι το επιστέγασμα της μεγάλης πυραμίδας της Γκίζας ήταν κατασκευασμένο από χρυσό και απομακρύνθηκε κάπως από την κορυφή της πυραμίδας στο μακρινό παρελθόν. Αλλά φανταστείτε την αφαίρεση από την κορυφή της πυραμίδας ενός τέτοιου αντικειμένου, φτιαγμένου εξολοκλήρου από χρυσό με τεράστιο βάρος. Πώς μπορεί να επιτεύχθηκε? Και μήπως κάποιοι... Το κλέψανε. Είναι ενδιαφέρον ότι μια θεωρία που προτάθηκε από τον Ισπανό ερευνητή ε, ε, Μικέλ Πέρες Σάντσες δείχνει ότι η Μεγάλη Πυραμίδα δεν έμεινε ημιτελής και ότι στην επιφάνεια της βρισκόταν μια μεγάλη σφαίρα. Ακούστε, ο Πέρες Σάντσες πρότεινε ότι η σφαίρα που πιθανόν τοποθέτησαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι στην κορυφή της πυραμίδας συμβόλιζε το μάτι του όρου και είχε διάμετρο 2.718 βασιλικών πηχών, περίπου δηλαδή 2,7 μέτρα, που είναι η ακριβής μέτρηση του αριθμού ε. Η σφαίρα που πιθανόν βρισκόταν στην πυραμίδα τοποθετήθηκε ως λατρεία στον ήλιο και τον σύριο το πιο φωτεινό αστέρι στον ουρανό που συνδέθηκε με την Ήσιδα. Οι μετρήσεις επέτρεψαν φίλες και φίλοι στους ερευνητές να ανακαλύψουν μία γωνία κλίσης των 51,84 μοιρών... μυρών την πλατφόρμα που στήριζε τη σφαίρα με περίμετρο π των βασιλικών πηχών. Το ύψος της πυραμιδικής κορυφής των 277.778 πόντων είναι ίσο με το πηλίκο της διέρεσης του 1 εκατομμυρίου με το 3.600. Σύμφωνα με τον Πέρες Σάντζες, η ανακάλυψη του αρχικού σχήματος και των διαστάσεων της Μεγάλης Πυραμίδας, η ανακατασκευή και η ανάλυση αποκάλυψαν μία αρχιτεκτονική κατασκευασμένη από καθαρά μαθηματικά, γεωμετρία, γεωδεσία και αστρονομία φίλες και φίλοι τι σημαίνει τελικά το περιστατικό που έζησε ο Σερ Ζήμενς. Άραγε, θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι πριν από χιλιάδες χρόνια κάποιο είδος αρχαίου πυκνοτή είχε τοποθετηθεί στην κορυφή της πυραμίδας. Αν ναι, αυτό σημαίνει ότι η πυραμίδα θα μπορούσε να αποτελεί μία εγκατάσταση, ένα σταθμό ενέργειας θεωρητικά φαίνεται να είναι ιδιαίτερα πιθανός αυτός ο ισχυρισμός. Ωστόσο για να επιβεβαιωθεί θα πρέπει να εκτελεστούν περαιτέρω δοκιμές προκειμένου να διαπιστωθεί ο πραγματικός σκοπός της μεγάλης πυραμίδας που πολλοί πιστεύουν ότι δεν χτίστηκε ο τάφος αλλά ως μια τεράστια αρχαία μηχανή ισχύω που ήταν σε θέση να εκμεταλλεύεται τη φυσική ενέργεια του πλανήτη Γη. Και σε αυτό το σημείο φίλε και φίλοι θα πω ότι πραγματικά δεν μου κάνει ε, εκπληκτική εντύπωση αν και είναι εκπληκτικό ο γεγονό αν ισχύει, γιατί τελικά αυτό φαίνεται μέσα από τις έρευνες να ισχύει σχεδόν για κάθε πυραμίδα. Θυμάστε που είχαμε κάνει και live εδώ στο εξώνιο ε, για τις πυραμίδες της Κρυμαίας και εκεί πέρα είχε εντοπιστεί μια περίεργη μορφή έντονης ενέργειας, όχι μόνο συγκεκριμένα στις πυραμίδες της Αιγύπτου. Σύμφωνα λοιπόν με αστρονομικές μετρήσεις, σύμφωνα με την ιερή γεωμετρία, γεωδεσία, δεν είναι σε τυχαία σημεία αυτές οι πυραμίδες κατασκευασμένες. Ε, και εδώ πέρα στον ελλαδικό χώρο έχει τηρηθεί αυτή η ιερή γεωμετρία. Μιλάμε για ενεργειακά μέρη, για ενεργειακά σημεία. Γνώριζαν οι αρχαίοι και οι Αιγύπτιοι και οι Έλληνες και γενικότερα πού να χτίσουν ε, αυτά τα κτίσματα, αυτές τις πυραμίδες και όχι μόνο τα ιερά τους. Υπήρχε κάποια σύνδεση. Άρα λοιπόν, καταλήγοντας η ανάβαση του Σερ Ζήμενς στην κορυφή της Μεγάλης Πυραμίδας και το περιστατικό που συνέβη, φαίνεται να δείχνει πως πράγματι αυτή η τεράστια δομή κρύβει ένα μυστικό, το οποίο προδόθηκε ή αν θέλετε έδειξε την ύπαρξή του. Απλά δεν ερμηνεύτηκε με τα μέσα της εποχής του 1800, εκείνο του αιώνα. Οπότε μένει να διαπιστωθεί και ενδεχομένως να επιβεβαιωθεί στην εποχή μας ή κάποια στιγμή στο μέλλον, εάν και εφόσον επιτραπούν να γίνουν δοκιμές και πειράματα κάτι που φυσικά φίλες και φίλοι το ευχόμαστε πάντα είμαστε υπέρ ε, αυτών των ερευνών, των ανακαλύψεων πάντα υποστηρίζουμε ότι πρέπει επιστήμονες, ερευνητές να επισκέπτονται και να ξεκινάν ή να συνεχίζουν τέτοιες έρευνες και ε, εννοώ γενικότερα αυτό όπως παραδείγματος χάρη με την κυρία Λιάνα Σουβαλτζή την αρχαιολόγο μας θα ήταν ευχή έργο να, να τις επιτραπεί και να μπορέσει κάποια στιγμή αυτή η αρχαιολόγος, αυτή η γυναίκα ε, με την ομάδα της να συνεχίσει τις ανασκαφές εκεί κάτω στην ΟΟΑ, στη ΣΥΟΑ. Ε, Ό,τι καλύτερο θα ήταν και να βγει στην επιφάνεια ό,τι είναι να βγει. Το ίδιο ισχύει και για τις πυραμίδες. Να συνεχιστεί μια έρευνα στην εποχή μας ε, στην κορυφή αυτής της πυραμίδας να γίνουν κάποια πειράματα, να δούμε τι μορφή ενέργειας υπάρχει εκεί, από πού εκλείεται, πώς προκύπτει, είναι κάτι εσωτερικά της πυραμίδας που το προκαλεί όλο αυτό. Είναι κάποια άλλη σύνδεση, που, κάτι που έχει σχέση με την ιερή γεωμετρία, τη γεωδεσία, με κάποια σύνδεση άλλη αστρονομική που αντλεί αυτή την ενέργεια, Καλό θα ήταν, για να μην πω επιβάλλεται, να γίνει ε, μια συνέχεια αυτή της έρευνα. Ποια είναι η άποψή σας φίλες και φίλοι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι και είμαστε εδώ να τα λέμε. Καλή συνέχεια φίλες και φίλοι.